Λέτε ότι οι πιο καλοί υποψήφοι θα γίνουν, μπορεί να γίνουν πρόεδροι. Χρειαζόμαστε έναν πρόεδρο που θα υποστηρίξει τις θεμελιώδεις ιδέες και αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτι η αλληλεγγύη, η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή. Συνεπώς, χρειαζόμαστε έναν πρόεδρο που θα εναντιωθεί στον νεοφιλελευθερισμό, θα εναντιωθεί στην ξενοφοβική προσέγγιση της άκρας δεξιάς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο πρόεδρος δεν είναι ο Βέμπερ. Αυτή είναι η θέση μου, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση που μου θέσατε τώρα, δεν θα την απαντήσω. Νομίζω ότι σήμερα τόσο εγώ όσο και ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα θέσουμε πρακτικά το ζήτημα αυτό. Διότι πιστεύουμε ότι στην ουσία είναι ευρωπαϊκό ζήτημα. Η αντιμετώπιση του είναι, αφορά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο την Κύπρο. Το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να παραβιάζεται. Και νομίζω ότι και ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει μια κοινή θέση όταν παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο στην περιοχή της.